να σας ευχαριστήσουμε και για την υποδοχή και για αυτή τη συνάντηση. Εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε σε όλο αυτό τον αγώνα που κάνετε, τον καθημερινό αγώνα, και βεβαίως μαζί να διεκδικήσουμε λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχει ο αθλητισμός στην πατρίδα μας και ειδικά εδώ, το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, με όλες αυτές τις θαυμάσιες εγκαταστάσεις, οι οποίες βέβαια συνεχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται αυτό, απαξιώνονται. Νομίζουμε ότι η επίσκεψή μας αυτή μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα και αναδεικνύει αυτό το μεγάλο πρόβλημα του παραλιακού εδώ με τόπου της Αττικής, που αφορά τον ελληνικό λαό, αφορά όλο το λαό της Αττικής, ώστε να έχει πρόσβαση στην αναψυχή, στο κολύμπι, στην άθληση, στον ελεύθερο χρόνο του, σε αυτές εδώ τις θαυμάσιες ακρογιαλιές εγκαταστάσεις, σε αυτό το ωραίο φυσικό περιβάλλον. Ο τελευταίος ουσιαστικά ελεύθερος χώρος της Αττικής παραδίδεται βορρά στις ορέξεις μεγάλων ομίλων, μονοπωλιακών ομίλων, για να κάνουν τα επενδυτικά τους σχέδια, που θα τους φέρουν βεβαίως τρελά κέρδη. Όμως τα δικά τους επενδυτικά σχέδια δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού και της περιοχής εδώ, αλλά ευρύτερα όλης της Αττικής, όλης της Ελλάδας. Και είναι ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή την αναγκαιότητα, ταυτόχρονα με την αναγκαιότητα να ενισχυθούν και να μπορέσουν εδώ σε αυτές τις εγκαταστάσεις να προπονηθούν, να αθληθούν όπως αξίζουν οι αθλητές μας, μένοντας οι αθλητικοί σύλλογοι, οι αθλητικές ομοσπονδίες εδώ, χωρίς καμιά μετεγκατάσταση, γιατί όντως αυτές εδώ οι εγκαταστάσεις, αυτός εδώ ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί εδώ και τώρα. Και βεβαίως να σας πω ειλικρινά από την αρχή ότι κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι σε διάφορες γενικές υποσχέσεις, σε διάφορα λόγια του αέρα για μετεγκατάσταση που θα είναι καλύτερη δήθεν, χωρίς να διευκρινίζουν ακριβώς πού θα πάνε, πώς θα γίνει κλπ. Ούτε το πότε. Και φυσικά οτιδήποτε και αν γίνει, που θα έχει μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή θα περάσουν και πολλά χρόνια ακόμα, αυτό εκτιμάμε εμείς και αυτό φαίνεται, δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, εδώ και τώρα πρέπει να αναβαθμιστούν, να εξυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις εδώ στον Άγιο Κοσμά, να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Γι' αυτό χρειάζεται και γενναία οικονομική στήριξη και βεβαίως εργασίες που θα αναβαθμίσουν, έτσι ώστε με ασφάλεια οι αθλητές και οι αθλήτριες να μπορούν να προπονούνται και να φέρνουν τα μετάλλια. Γιατί αυτός εδώ ο χώρος βγάζει μετάλλια. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, για την νεολαία, για το μέλλον μας. Και βεβαίως δεν μπορεί κάθε φορά όλοι οι πολιτικά πρόσωπα, κόμματα, κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες να χειροκροτούν και να λένε τα μεγάλα μπράβο όταν παίρνουμε τα μετάλλια και όταν τα καταφέρουν μέσα από κοπιαστική δουλειά οι αθλητές μας, μαζί με τους προπονητές, μαζί με όλη αυτή τη στήριξη που παρέχουν οι άνθρωποι του αθλητισμού, και μετά την άλλη μέρα να τους ξεχνάνε. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο. Όπως επίσης ταυτόχρονα μας έχετε ενημερώσει, ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματα και το ζήτημα της Ολυμπιακής Μαρίνας, η οποία ουσιαστικά απαξιώνεται, η οποία βεβαίως όπως όλοι ξέρουμε έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες στην εταιρεία Ελληνικό ΑΕ, η οποία βγάζει τρελά κέρδη βέβαια για πάρτι της, για αυτούς τους μεγαλοσχήμονες, και βεβαίως αξιοποιείται μόνο για κάποια πολυτελή σκάφη εκεί, την ώρα που θα έπρεπε, που θα μπορούσαν όλοι οι αθλητές, οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες εδώ όχι μόνο να κάνουν τις προπονήσεις τους,
αλλά να διοργανώνονται και αγώνες και τοπικοί και πανελλαδικοί και ευρωπαϊκοί και διεθνείς ακόμα διοργανώσεις θα μπορούσαν να γίνονται. Φυσικά τα ξέρετε πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, να μας ενημερώσετε περισσότερο, αλλά ξεκινώντας αυτή είναι η αρχική μας τοποθέτηση και σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όπου μπορούμε μαζί με εσάς, εδώ τους συλλόγους, τους αρχιτικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες, τους υπεύθυνους που διαχειρίζεστε και γνωρίζετε πολύ καλύτερα τα προβλήματα και βεβαίως με όλο το λαό εδώ της περιοχής σε έναν αγώνα που πρέπει να έχει συνέχεια, σταθερότητα για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε τελικά. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία και να πάρετε εσείς το λόγο για ζητήματα που θα μπορούσατε περισσότερο να φωτίσετε ή να μας ενημερώσετε ώστε και να μας πείτε τι άλλο θέλετε εμείς ως κόμμα να κάνουμε περισσότερο από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα παλεύοντας αυτό το ζήτημα.